Να είναι και σοφάκι, ξέρεις ότι έχουν φτιαχτεί καινούργιες ενεργειακές πολυκατοικίες στην Άβρα. Εννοείται αυτές που έγιναν από το Ρατσικό Ιταλικής Κατοικίας. Οι οποίες ήταν βέβαια και από τα σφαγεία. Και μένουν και πολλοί μετανάστες, ενώ... Μετανάστες βέβαια λάγα. Οι δεκάωρες είναι αυτές. Νομίζω είναι επτάωρες πίσω. Όχι, εγώ πολύ βάλει μόνοι μας. Αυτές που είναι πιο υψηλές, δεν είναι πιο καινούργιες. Οπότε και να βρίδια. Θέλετε. Όχι, και τις καινούργιες. Πες όμως το παλιό θέμα του 72. Δύο αυτές, κεραμίδια. Πάντως αυτές του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ισχύει αυτό που λέτε και μάλιστα, επειδή εγώ ασχολήθηκα με το προσφυγικό στοιχείο τέλος πάντων και τις πολυκατοικίες αυτές που ανεγέρθηκαν αυτή την περίοδο, δεν ασχολήθηκα δηλαδή με τις εργατικές πολυκατοικίες του ΟΕΚ. Αλλά ναι, πράγματι και νομίζω χτίστηκαν την δεκαετία του 80, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά είναι τελείως άλλη ιστορία. Ίσως και αργότερα. Αργότερα. Το 90, το 90 το μισό. Είναι πιο καινούργιες. Είναι πιο καινούργιες, ναι, και εντάσσονται σε αυτό που λέμε κοινωνική κατοικία. Ο κόσμος που μένει σε αυτές τις πολυκατοικίες, πάρα πολλοί και εργαζόμενοι, με δυσκολίες, ιδίως στην περίοδο με τα μνημόνια κτλ. Τώρα δεν το ξέρω και αναλυτικά, αλλά υπήρχε και ένα τεράστιο ζήτημα το πώς αυτός ο κόσμος μπορούσε να ανταποκριθεί στα στεγαστικά δάνεια που είχε πάρει. Και γι' αυτό υπήρξαν και κάποιες διεργασίες εδώ στη γειτονιά και από δημοτικές κινήσεις κτλ. Ότι να δοθούν κάποιες δυνατότητες καλύτερες στον κόσμο για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Και νομίζω την περίοδο 15-19 ότι κάτι είχε γίνει σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Κάποιες διευκολύνσεις δηλαδή στα στεγαστικά δάνεια. Και το όλο ζήτημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι στα πλαίσια τέλος πάντων των μνημονίων και των πολιτικών λιτότητας, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος φορέας που παρήχει κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα, έπαψε να λειτουργεί το 2012. Και έτσι γι' αυτό δημιουργήθηκε και αυτό το πρόβλημα με το τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι με τα δάνεια και που έλαβαν. Πάντως, εγώ ένα σχόλιο που ήθελα να κάνω είναι το εξής, ότι δεν ήξερα ότι το ορφανοτροφείο Χατσικώστα ήταν η συνέχεια των φυλακών Συγκρού σε αυτή την περιοχή που εμείς λέμε Αναξαγόρα, παλιότερα με 72 κτλ. Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Χρειάζεται περισσότερες μαρτυρίες. Είναι παρούσα η μητέρα μου, είναι γεννητής από το 1934. Όλα αυτά είναι γνωστά σε εκείνη και μπορεί να περιβληθήσετε πολύ περισσότερο και με την αντιστασιακή προσφορά των κατοίκων του Ταύρου, γιατί ήταν βαρύτατο φρόρεμο. Δεν ξέρω αν είστε ενήμεροι ότι στον μπλόκο της Κοκκινιάς έγινε μπλόκο και εδώ. Ακριβώς στα 150 μέτρα από εδώ σκότωσαν Ιούνι γύρω στους 10-15 πατριώτες. Όταν λέω όμως, καταλαβαίνετε ποιο είναι. Μπορείτε να το διανθίσετε, αν θέλετε να πάρετε πληροφορίες, να μάθετε, διότι τα έζησε. Έχετε δηλαδή και αυτή την συμπλοκή και αυτό στη μάτια. Θα θέλετε τουλάχιστον για το θέμα της εθνικής. Να μιλήσετε με το μικρόφωνο για να σας ακούμε. Τώρα δεν μπορεί, δεν μιλάτε, αλλά κάποια στιγμή αν θέλετε να επικοινωνήσετε, να μάθετε και κάποια άλλα στοιχεία, ειδικά για το θέμα και των σφαγείων, που γίνονταν οι αποθήκες, που γίνονταν η σύλλαξη των ζώων, γιατί ζούσε όλη η πόλη από αυτά τα σφαγεία ουσιαστικά. Σε ποιο σημείο έπαιζαν ο Βαμβακάρης, ο Τσιτσάνης, ακριβώς απέναντι. Είναι στοιχεία τα οποία νομίζω θα εμπλούτιζε ίσως κάπως περισσότερο τώρα το αντικείμενο της μελέτης στην άλλη. Αλλά νομίζω ότι θα βοηθούσε. Να ρωτήσω εγώ κάτι. 3 Αυγούστου του 1944 έγινε το μπλόκο της Χαμοστέρνας. 3 Αυγούστου του 1944. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Στο μπλόκο της Χαμοστέρνας, εκεί που έγινε, δηλαδή πάνω από την Παναγίτσα, πάνω από την Παραμυθικούπολη, πρέπει να υπήρχαν μονοκατοικίες, στις οποίες μένανε τσιγκάνοι. Αυτή ήταν σπίτια. Ήταν δηλαδή σπίτια αυτά τα μικρά που έχουν την αυλή και τα λοιπά, ή ήταν εκεί παράγκες και εκεί. Δηλαδή η συνέχεια από την Αγία Σοφία και πάνω, για να καταλάβετε λέω τώρα. Εκεί ήταν σπίτια ή ήταν μικρά σπίτια και ήταν και εκεί παράγκες. Ήταν το ρεύμα της Χαμοστέρνας. Όχι το ρεύμα της Χαμοστέρνας, από τη Χαμοστέρνας μέχρι την Αγία Σοφία.
Εκεί, τι ήταν, ήταν σπιτάκια με κείμενα τσιγκάνι. Στο μπλοκ όταν έγινε, εκτελέστηκαν τσιγκάνι περισσότερο. Εκεί τι ήταν, σπιτάκια ή παράγια. Λέει, από την Αγία Σοφία, δεν είναι τέρνας, ήταν τσιγκάνικα ή για παράγιες. Όχι, τα τσιγκάνικα που λένε ήταν στη Χαμοστέρνα, πλησιάζαν όμως προς τις φυλακές Ιγκρού, περίπου. Γιατί συγκεκριμένα εμείς είχαμε οικόπεδο, ο παππούς μου το είχε πάρει με κάποια κοινοπραξία τότε και άκουγα που έλεγε ότι εγώ στους γείτους θα πάω τα παιδιά μου. Ωστόσο το πήρε το οικόπεδο, βέβαια πουλήθηκε μετά. Ξέρω ότι ήταν μέχρι εκεί, ήταν γύφτη. Οι οποίοι όμως ήταν πολύ νοικοκυρέοι, πρέπει να συμπληρώσω. Όχι σαν τους σημερινούς. Αυτά. Και πίσω βλέπω. Δυνατά. Συγγνώμη, για να σε προηγηθεί, δυνατά. Το κρίσιμο ερώτημα από όλα αυτά, νομίζω ότι και την προχωρήσαμε, είναι ότι πλέον να μην για ένα απόθεμα κινητικό που είναι 40 έως 60 ετών χρονικά. Υπάρχει ένα πληθυσμό αναμείωσης. Δεν ξέρω ποια είναι η προοπτική από εκεί πέρα, από εκεί πέρα, τι μπορεί να γίνει με αυτό. Και κάποια πρόσφαση, κάποια προοπτική, αν υπάρχει, κάποια. Γιατί αυτό δεν βάζει κανονικό το ζήτημα το μεγάλο. Είναι ένα μια εγγεγραμμένο κυριακό απόθεμα. Το οποίο σαφώς κιόλας θα μπορούσε και να. Δηλαδή, εγώ ας πω αυτό, έχω στηρίξει στην τουρκική μου διαφυγή, ότι αυτό το απόθεμα θα μπορούσε ενδεχομένως σε συνεννόηση σαφώς πάντα με τους ιδιοκτήτες, γιατί αυτά από τη στιγμή που δόθηκαν και σε αντίθεση με τις υπόλοιπες πόλεις χωρών της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, δόθηκαν για ιδιοκατοίκηση. Δεν υπήρξε ποτέ τομέας κοινωνικής ενοικίασης στην Ελλάδα. Ανήκουν λοιπόν σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες, θα μπορούσαν κάλλιστα αυτό το απόθεμα να αποτελέσει ένα νέο απόθεμα ενδεχομένως κοινωνικής κατοικίας για νέους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που έχουν ανάγκη σήμερα. Δηλαδή, και σαφώς να βοηθηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν και είναι ιδιοκτήτες να ανανεώσουν αυτά τα διαμερίσματα. Γιατί κάποιοι από αυτούς είτε δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Δηλαδή, και αυτό ήταν και ένα ζήτημα, ας πούμε, που είδα από τις αφηγήσεις των πληροφορητών, ότι από τη στιγμή που δόθηκαν αυτά τα διαμερίσματα για ιδιοκατοίκηση, πλέον δεν υπήρχε κάποιος φορέας ούτε να βοηθάει τους κατοίκους για κάποια ανανέωση αυτών των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων στον χώρο τους. Και επομένως εκεί υπήρξε ένα πρόβλημα και σε αντίθεση με τις χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης που ο τομέας ενοικίασης έδινε αυτή τη δυνατότητα στο κράτος να αναλάβει αυτά τα έργα. Δυνατά λίγο και μετά. Ναι, ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τα σφαγεία. Ήταν νομίζω επί της Πειραιώς. Ναι. Αλλά πιο πριν ήταν στην Καλλιθέα, στο Εμιλισσό, κοντά στο Παραδόπλιο Πανεπιστήμιο ή είναι άλλη σφαγεία εκεί. Ναι, παλιά τα σφαγεία ήταν στην Καλλιθέα. Τώρα δεν ξέρω το σημείο, μπορεί να μας το πει κάποιος. Τα παλιά σφαγεία που ήταν στην Καλλιθέα. Όχι, είχε το Σταύρο στην Καλλιθέα μεριά. Στο Χαρακόπουλο. Όχι, δεν είχε άλλα. Δεν ξέρω για άλλα σφαγεία. Ξέρω ότι ήταν εδώ στον Ηλισσό, στην στάση Καραγιάννη, κάπου εκεί. Στο Χαρακόπουλο. Άρα ο Ηλισσός είχε ποντί, εδώ είναι. Και εκεί μόλις έγινε η μικρασιατική καταστροφή και ήρθανε οι πόντοι και πίσω από το Χαρακόπιο η περιοχή ήταν παραγκούπολη και την ονόμαζαν Σαϊγκόν γιατί ήταν τόσο πολύ μικρά τα στενά που ανάμεσα στις παράγκες που φύγησε στην... Από Χαρακόπιο με τη Δημοχόντος. Ναι. Μισό πω. Εγώ εδώ γεννήθηκα στον Τάβρο στις παράγκες. Αξίλινα που μιλάμε τότε. Και το παράπονο, ας το πούμε, είναι σαν πρόσφυγας κι εγώ. Δηλαδή, γονείς μου ήταν και παντού προβάλλονται η Νέα Ιωνία, ο Πειραιάς, ο Τάβρος. Δεν έχει ακουστεί ποτέ ότι υπήρχαν πρόσφυγες στον Τάβρο. Για ποιο λόγο αυτό, και ένα δεύτερο ερώτημά μου με τα δημοτικά σφαγεία, πώς έχει την υπόψη σας, τι γίνεται, γιατί πολλά ακούγονται που θέλουν να τα ξαναπάρει ο Δήμος Αθηναίων και τέτοια άλλη θέλει.
Όσον αφορά το πρώτο δυστυχώς δεν το γνωρίζω. Εγώ επέλεξα τέλος πάντων να κάνω την έρευνά μου στο Δουργούτι και στον Ταύρο, που θεωρώ και το Δουργούτι, ας πούμε, είναι μια γειτονιά η οποία υπήρξε προσφυγικό συνοικισμό και δεν ήταν έτσι ευρέως γνωστό. Σε αντίθεση, ας πούμε, με τη Νέα Ιωνία, πραγματικά που είναι περισσότερο γνωστές. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο, επειδή η έρευνά μου τελείωσε στην περιοχή το 2017, δεν γνωρίζω. Δηλαδή, όλα αυτά που σας ανέφερα στηρίζονται στην έρευνα που έκανα στα πλαίσια της διατριβής μου το 2017. Πήρα τις συνεντεύξεις αυτές. Δεν ξέρω, πάντως αυτό που λέτε ακουγόταν νομίζω και τότε. Για τα δημοσιογραφία. Ναι, για το Δήμα Αθηναίου, ναι. Όμως ακούτε για το κτίριο του Ιωαννέα. Θα ήταν τραγικό αυτό να χάσει ο Ταύρος αυτή την έκταση μετά από τους αγώνες που γίνανε τότε για να τους κερδίσει. Για τα δημοτικά σφαγεία έπεσε. Να σας ρωτήσω κάτι. Και ξύλο έπεσε ακόμα για. Να σας ρωτήσω κάτι. Η ταβέρνα του σφαγιά που είναι. Σφαγιά ταβέρνα. Εκεί που το συντημάνε τώρα. Και η ταβέρνα του Κυρμπαξιών του έτσι τότε. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό γιατί θέλει να μιλήσει ο κόσμος. Λοιπόν, ο Ηλίας. Πάω στο προηγούμενο που ανέφερες ότι κάποιες πολυκατοικίες, μάλλον σε κάποιες αγαπητές πολυκατοικίες, να μπει κόσμος, νεολαία που έχει ανάγκη, νέα ζευγάρια. Γνωρίζουμε πόσες από όλες αυτές τις πολυκατοικίες που υπάρχουν τώρα, σε πόσα διαμερίσματα όλες αυτές τις πολυκατοικίες είναι κλειστά και δεν κατοικεί κανείς και δεν υπάρχει προοπτική να δίνει κάποιος. Πολύ ωραία ερώτηση, αλλά δυστυχώς τον αριθμό των κενών δεν το γνωρίζω. Μόνο εάν από την απογραφή που έγινε της ΕΛΙΣΤΑ το 2021, ενδεχομένως από εκεί να δούμε να υπάρχει, ας πούμε, κάποιο στοιχείο. Να μπορέσουμε δηλαδή να μάθουμε τον αριθμό των κενών. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς όμως των πρώην προσφύγων δεν έχει χαθεί από τα διαμερίσματα που έχουν δοθεί. Ανήκει στους πρόσφυγες. Όσοι δηλαδή αυτό που σας ανέφερα, ότι για να γίνουν, για να μπορούν να μεταβιβάσουν την κατοικία τους, να τον πωλήσουν, έπρεπε να πληρώσουν ένα μικρό ποσό το οποίο ήταν ίσο με το κόστος κατασκευής. Και από τότε γίνονταν οι ιδιοκτήτες και φυσικά ήταν επαόριστο και είναι επαόριστο ιδιοκτήτης αυτό το διαμέρισμα. Στο σώρο τότε ήταν 10.000. Ήταν λάθος, το σκεφτήκαμε. Το κόστος κατασκευής είναι μεγάλο, το κόστος γης να τα δώσεις παραδοθήκε. Και μετά κάποια στιγμή χαρίστηκαν. Αυτό ήθελα να πω ότι μέσα από την έρευνα κατάλαβα το εξής, ότι κάποιοι από τους πληροφορητές μου είπαν το εξής, επειδή θεωρούσαν οι πρόσφυγες ότι ήταν άδικο να πληρωθεί αυτό το ποσό λόγω των περιουσιών που είχαν χάσει και των ανταλλάξεων, ότι το γεγονός ότι το κράτος είχε ήδη πληρωθεί, να το πούμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό, πολλοί αντέδρασαν στην πληρωμή αυτού του ποσού. Από ό,τι κατάλαβα, ιδρύθηκαν, υπήρχαν οι σύλληπτοι που κυνήγησαν αυτό το πράγμα και κάποιοι κατάφεραν να διαγραφούν αυτά τα ποσά. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν μαζικό, δηλαδή αυτό εκεί υπήρχε μια κάποια. Μέχρι που το κατάλησε ο Παπαντονίου. Το τελείωσε. Αυτό έγινε το δημιουργία του Παπαντονίου. Αμέσω ο Παπαντονίου. Όμως κατήργησε το θέμα του ανταλλάξεων των περιουσιών, το οποίο ήταν θεσπισμένο. Έχουν γίνει 10 σύλλογα. Αν πείτε στο Μικρασιάδη, θα το βρείτε τι έχει γίνει. Έχει γίνει διάρμαγη όλου του ποσού. Και το κατάληξαν εκεί. Για να μην έχουν να εκφέρουν ενστάσεις οι ενδιαφερόμενοι. Αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, είχε φτιαχτεί εδώ στην περιοχή ο Σύλλογος Συγχιστών και Προσφύγων. Όπου το ενοποιητικό στοιχείο που υπήρχε ήταν, το κύριο δηλαδή στοιχείο, ήταν ότι να μην πληρώσουν οι κάτοικοι, ας πούμε, που μένανε στα σπίτια,
τα ποσά αυτά που φύλανε. Εντάξει, ο σύλλογος υποτίθεται ότι υπάρχει ακόμα και τώρα, δηλαδή ένα γραφειάκι εγκατελειμμένο στην πλατεία Αταλίας, ας πούμε, κτλ. Δεν το ξέρω αν κάποιοι κατάφεραν να μην πληρώσουν. Προσωπικά, ας πούμε, η οικογένεια το 86 είχε μείνει ένα ποσό τάδε, για πολλά χρόνια δεν το πλήρωνα κάτω από αυτή την απέτηση που υπήρχε. Ο πατέρας μου κάποια στιγμή πήγε, ας πούμε, και πλήρωσε ένα τελευταίο ποσό, ας πούμε, και τέτοια. Σε σχέση με αυτό που ρώτησε η Ιλία, μόνο εμπειρικά θα μπορούσα να σου πω το εξής από την περιοχή της Παναγίτσας και από τα τετραόροφα. Υπάρχουν σπίτια που ξαναανοίξανε γιατί ήρθανε οι απόγονοι των παλιών ιδιοκτητών κτλ. Υπάρχουν σπίτια που πωλήθηκαν και σε πρόσφυγες, γιατί μέχρι πριν μερικά χρόνια ήταν χαμηλό οι απαιτήσεις που υπήρχαν και οι πρόσφυγες που ζούσαν πολλά χρόνια εδώ, δηλαδή η Αλβανία κτλ. Αγόρασαν σπίτια. Στη δικιά μου την πολυκατοικία, πρόσφατα και ένα άνθρωπο Σύριος αγόρασε, δηλαδή τώρα, πριν τρία χρόνια ξέρω εγώ. Εμπειρικά μόνο κοιτώντας, δεν είναι πάρα πολλά αυτά που είναι κλειστά. Αλλά σου λέω μόνο ότι ό,τι μπορώ να δω εγώ στην περιοχή της Παναγίτσας και τέτοια. Τώρα τι γίνεται στις 7 όροφες, τι γίνεται στις 10 όροφες, πόσα κλειστά είναι εκεί πέρα, τι γίνεται κτλ. Εγώ δεν έχω μια εικόνα δηλαδή. Είναι και διχούντα, αν θυμάσαι καλά, ανοίγανε τα σπίτια που δεν πήγανε οι δικαιούχοι να τα πάρουν. Θυμάσαι απέναντι από εμάς που ήρθανε η οικογένεια με τα πάρα πολλά παιδιά. Ναι, και αυτά αστυνόμους. Δεν είχαν κληρωθεί, δεν είχαν κληρωθεί. Για ποιο λόγο δεν είχαν κληρωθεί, δεν ξέρουμε. Ναι. Ωραία, κάποιο άλλο είχε σηκώσει χέρι. Α, έλεγα. Εγώ μια ερώτηση έχω σε σχέση με το αν έχουμε μια εικόνα όλα αυτά τα χρόνια που γινόταν αυτά από του πρόσφυγε μέχρι και το 90. Πόσε χιλιάδε ανθρώπου στέγασαν τελικά αυτά τα σπίτια. Έτσι, για να καταλάβουμε λίγο την τάση μεγέθους, πόσο αφορούσε δηλαδή σε σχέση με τον Ταύρο και σε σχέση και με άλλες προσφυγικές περιοχές, αν υπάρχει κάποια εικόνα, αν υπάρχουν κάποια στοιχεία. Εννοείται, ναι, αυτό εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι είναι 2030 τα διαμερίσματα, και μόνος κάποιος θα σκεφτεί 2030 οικογένειες, αλλά αν σκεφτούμε ότι πολλοί το πούλησαν, έγιναν μεταβιβάσεις όλα αυτά τα χρόνια, μπορεί να έχουν γίνει πολλές μεταβιβάσεις και όλα αυτά. Αυτό δεν το μπορούμε να το γνωρίζουμε. Αλλά έχω την αίσθηση ότι στον Ταύρο έχουμε επιστροφή πολλών, δηλαδή από αυτά που είπαν οι πληροφορητές μου, ίσως πριν την επιστροφή είχαν γίνει πολλές. Ίσως νοικίαζαν οι γονείς ή οι παππούδες, μέχρι που αποφάσισαν, ξέρω εγώ, το παιδί το εγγόνι να επιστρέψει. Αλλά άρα έχουν περάσει πάρα πολύ, γιατί είναι και πολλών χρόνων, είναι πολύ παρέστημα σπάτω οι κατοικίες αυτές. Να ρωτήσω, η έρευνα σταμάτησε, η έρευνα αφορούσε μόνο το κομμάτι του πότε χτίστηκαν οι πολυκατοικίες, πώς και τα λοιπά, δεν αφορούσε τον τρόπο, δηλαδή τα τετραγωνικά που δόθηκαν, τον τρόπο σε σχέση με η Ευρώπη, γιατί αυτές οι πολυκατοικίες σε σχέση με τις πολυκατοικίες της Δυτικής Ευρώπης έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Πιο πολύ μοιάζουν με την Ανατολική Ευρώπη τις εργατικές πολυκατοικίες παρά με την Δύση. Έχουν τουαλέτες, έχουν ξεχωριστές κουζίνες, έχουν βεράντες προς τα έξω, δηλαδή είναι ανοιχτές προς τα έξω και έχουν και κάποιους κοινούχους στους χώρους μας και κορφή και κλειστανιά είχαν. Αυτά υπάρχει κάποια μελέτη και κάποια σύγκριση. Είτε με τις ανατολικές εργατικές πολυκατοικίες, είτε με τις δυτικές εργατικές πολυκατοικίες. Όχι, η σύγκριση δεν έκανα. Συνέβαινα περισσότερο αυτό που σας είπα και προηγουμένως, το καθεστώς και το τρόπο που δόθηκαν αυτά τα διαμερίσματα. Δηλαδή, εγώ σε αυτό το σημείο έκανα φόκους και που δείχνει ότι αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να υπάρχει μια συνέχεια στην ιστορία αυτών των διαμερισμάτων και δεν υπάρχει, γιατί δόθηκαν ως ιδιοκατοίκηση, κάποιοι για κάποιους λόγους μπορεί να το έχουν αφήσει κενό και να έχουν φύγει, ενώ ας πούμε αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να είναι ζωντανοί οργανισμοί αυτά τα κτίρια και να είναι πολύ, να κατοικούνται, που στον Ταύρο νομίζω είναι σε αντίθεση ας πούμε του Βουρκουτίου που είναι περισσότερα εγκαταλειμμένα, στον Ταύρο δεν ισχύει αυτό. Αλλά θα μπορούσε πιστεύω δηλαδή και τα κλειστά διαμερίσματα που υπάρχουν για τους χύψη λόγους που τα έχουν αφήσει κενά οι ιδιοκτήτες τους, θα μπορούσαν να είναι ζωντανά. Τώρα, όσον αφορά το κατασκευαστικό, αρχιτέκτονας δεν είμαι αρχιτέκτονας, αλλά
μέσα στην διακριτή μου αναφέρομαι και στα τετραγωνικά. Αυτή εντάξει δεν ήθελα τώρα να σας κουράσω με τέτοια στοιχεία σου είναι. Δηλαδή, ας πούμε, κάτι που είχε ενδιαφέρον, ρωτήσατε στο τετραγωνικό, όσον αφορά το οικοδομικό τετράγωνο που έγινε η ανάπλαση, τα διαμερίσματα δημιουργήθηκαν από 65 τετραγωνικά μέχρι 100 κάτι, νομίζω. 102. 102. 68, νομίζω μέχρι 102. Μέχρι 102. Και επειδή ήταν πολύ μικρά τα διαμερίσματα, γι' αυτό έτσι έχει. Είναι ενδιαφέρον, επειδή ήταν πολύ μικρά τα αρχικά διαμερίσματα. Οι κάτοικοι πλήρωσαν πολύ μικρά. Πλήρωσαν διαφορά. Δηλαδή αυτό που πλήρωσαν. Αυτό ισχύει. Όσο για τα τετραγωνικά, για τα σπίτια, αυτά τη δεκαόρθια και αυτά, όταν περάσαν η Επιτροπή για να καταγράψουν τι παράγκε, πόσα άτομα κατοικούσαν σε κάθε σπίτι, ανάλογα με τα άτομα πήραν και το διαμέρισμα. Η οικογένειά μου δηλαδή πήρε τριάρι, γιατί ήμασταν πέντε μέσα. Εάν ήμασταν παραπάνω θα πήραν τεσσάρι. Αν ήταν πιο λίγοι θα πήραν διάρκεια. Ανάλογα με τα άτομα που βρίσκανε η Επιτροπή και κατοικούσαν μέσα. Να πω κάτι σε αυτό που λέτε, αυτό ισχύει. Τι δεν έκανε όμως το Υπουργείο. Δεν είχε βάλει κριτήρια ητοποιότητας. Με αποτέλεσμα αυτό που σας είπα και στις. Που φάνηκαν μέσα από τις συνεντεύξεις και την ανάλυση που κάναμε, ότι βρέθηκαν κάτοικοι του Ντάβλου σε άλλες περιοχές και κάτοικοι άλλων περιοχών στον Ντάβλο. Και ότι με το Θουρκούτι έγινε το ίδιο. Και εκεί, ας πούμε, σύμφωνα ας πούμε, με τους πληροφορητές μου, στόχος τους ήταν να κόψουν ίσως αυτούς τους δεσμούς μεταξύ των κατοίκων. Τώρα, αν ήταν σκεμμένος. Αν είχα σκοπό να το κάνουν αυτό ή όχι. Και κάτι σου είχαν στο Περισσό και από εδώ. Ναι. Και επειδή τότε οι αποστάσεις αυτός. Στο Περισσό είχαμε πολλούς σταυριώτες. Ναι. Πάρα πολλούς σταυριώτες. Και επειδή ήταν πολύ πιο δύσκολο τότε, ήταν πολύ πιο δύσκολο τότε οι μετακινήσεις, πολλοί άνθρωποι έχαναν με αυτόν τον τρόπο τους φίλους τους και αποκόπηκαν έτσι δεσμοί χρόνια. Πηγαίναμε και τους μοιράζαμε και φυλάδια για τον Βακαλόπουλο στις πολυκατοικίες τους, γιατί ξέραμε ότι είναι ταυριώτες και ψηφίζουν στον τάδε. Ναι. Μια χιλιά στο κέντρο κάποιο χέρι σηκώθηκε. Μια χιλιά και ψηφίζουν. Σε σχέση με αυτό ακριβώς, ήθελα προηγουμένως να ρωτήσω σε τι κατάσταση βρίσκονται οι πολυκατοικίες στον Ταύρο, επειδή δεν έχω σαφή εικόνα. Γιατί όντως το Δουργούτι, εγώ από εκεί, για να περισσότερο, είναι πολύ κατεστραμμένες και είναι πολλά τα διαμερίσματα που δεν κατοικούνται. Και είναι κρίμα γιατί το καλό που έχουν αυτές οι περιοχές, τουλάχιστον από εκεί που γνωρίζω, είναι ότι ο γενικότερος οικιστικός σχεδιασμός είναι πάρα πολύ καλός για τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Δηλαδή, είπα πολυκατοικία σε πολυκατοικία και τρώει ένα το τσιμέντο του άλλου δίπλα. Μόνο το τσιμέντο δυστυχώς, όχι του ανθρώπου. Ενώ εκεί υπάρχουν οι κοινόχρηστοι. Δηλαδή, δεν ξέρω μέσα τα διαμερίσματα που μπορεί να ήταν πολύ άσχημα, ίσως και φτηνή κατασκευή. Αλλά το γενικότερο σχέδιο, εγώ περπατώντας εκεί, στο Δουργούτι εννοώ, πάρα πολλές φορές λέω: Α, φεύγουν άλλα λεφτά, να το ανακαίνιζα όλο αυτό, αλλά κρατώντας του ελεύθερου χώρου, τα παρκάκια, τα μικροθεατράκια, όλου αυτού του χώρου που μπορεί να υπάρξει κοινωνική ζωή. Εκεί όμως είναι πάρα πολλές εγκαταλελειμμένες πολυκατοικίες. Σκέφτομαι ότι οι ιδιοκτήτες και αν υπήρξαν τώρα θα τα έχουν παρατήσει. Και είναι κρίμα γιατί φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα έρθει ένα καινούριο πλαίσιο και θα φτιαχτεί πολυκατοικία από δύο καλούς εργολάβους, ας πούμε. Στον Ταύρο είναι καλύτερη εικόνα. Είναι καλύτερη. Είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να κρατηθεί ωστόσο. Σας πολύ περάσαμε το λεωφορείο και είδα αυτό που λέτε εσείς και σε άλλες περιοχές βλέπω κλειστά σε παρόμοιες πολυκατοικίες. Επειδή είμαι γέννημα Φρέμα και το παρακολουθώ και το παντικό μου ήταν σε μία από αυτές από τον Ταύρο. Τώρα, επειδή έχω πάει στην ανάπλαση, αυτό που λέγατε πριν, σε αυτές, μου έχει κάνει εντύπωση μια πολυκατοικία απέναντι στην Καραϊσκάκη. Είναι μια μικρή που είναι ακριβώς απέναντί μου, απέναντι από το φούρνο του Μάνη. Εκεί λοιπόν είναι πάρα πολλά κλειστά. Κάτι που δεν το βλέπει συχνά. Και μου είχε κάνει το μερίδιο εντύπωση, δηλαδή πόσα κλειστά είναι σε μια πολυκατοικία. Και ρώτησα μια μέρα στο φούρνο. Μου λέει, δεν ξέρω πράγματι είναι. Τα μισά σχεδόν είναι κλειστά, λέει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λες αυτοί που είναι παράλληλοι προς την ανάπλαση, όχι τις δικές μας, τις τρεις κάθετες. Παράλληλοι, μικροί. Και λέγω όμως τελευταία ότι κάποια που αρχίζουν και στην απέναντι πολυκατοικία πάλι τη μικρή, αρχίζουν και φτιάχνονται. Μάλλον τα έχουν πουλήσει και ξεκινάει αυτό γιατί ψάχνουν ο κόσμος για σπίτια που είναι πιο φτηνά να αγοράσει. Είναι πολύ σημαντικό να κρατηθεί πάντως.
Και επίσης ένα άλλο στοιχείο σε μια αντίστοιχη, συγγνώμη να ολοκληρώσω, σε μια πρόσφατη αντίστοιχη κουβέντα στο Δουργούντι για εκεί, εκεί από ό,τι είναι ξεκάθαρο ήταν πολύ εσκεμμένο το να φύγουν και να διαλυθεί. Ήταν ελάχιστοι αυτοί που έμειναν στο Δουργούντι μετά τις πολυκατοικίες που φτιάχτηκαν. Ήταν ξεκάθαρο ότι είναι οργανωμένο. Αυτοί βέβαια έφυγαν και για Ανατολική. Να σας πω κάτι όσον αφορά αυτό, μην ξεχάσουμε και το πρώτο, γιατί θέλω να πω κάτι. Όσον αφορά αυτό που είπατε, εν τέλει δεν ισχύει, γιατί για την έρευνα μας όπως στο Βουρμπούντι έψαξε και κάποιες, και για τον Τάβρο, έψαξε και κάποιες αρχαιακές πηγές ή παλιές εργασίες που είχαν γίνει. Και αυτή ήταν μια εργασία που είχε γίνει από το Ξηρουδάκι το 1982 για το Βουρμπούντι. Και εκεί γράφει τον αριθμό των των ανθρώπων που έφυγαν των κατοίκων των Βουρκουτίων, των παραμερισμάτων των κατοίκων του Βουρκουτί, που έφυγαν από το Βουρκουτί και πήγαν αλλού. Και δεν είναι, δηλαδή, στη σφαίρα, στην αντίληψη των ανθρώπων, και αυτό ήθελα πριν να πω, είναι ότι έγινε τόσο, ίσως με τόση βία όλο αυτό, που το θεωρούν ότι ήταν μεγάλο, όχι μόνο με τόση, δεν έγινε με βία, απλά στο μυαλό τους έγινε βία όλο αυτό, γιατί ξεριζώθηκαν ίσως σχέσεις. Μπορεί να είναι λίγες, αλλά ξεριζώθηκαν και αυτό το μεγενθύθηκε πολύ στο μυαλό τους. Και η εικόνα είναι ότι είναι πολύ, ενώ η πραγματικότητα, και επειδή η εργασία αυτή είχε γίνει το 82, επομένως ο Ξηρουδάκης που έκανε αυτή την μεταπτυχιακή εργασία, ήρθε σε επαφή με κατοίκους που τα είχαν ζήσει όλα αυτά, ενώ δεν μπορούσε, ας πούμε, είχαμε πολύ λιγότερους. Ήρθαμε ανθρώπους που ήταν παιδιά ενδεχομένως τότε, ας πούμε, όχι ενήλικες. Επομένως, πιστεύω ότι ισχύει αυτό το πράγμα, δεν είναι τόσο μεγάλος αριθμός. Και τώρα υπήρχε και ένα άλλο στοιχείο, ήταν πολλοί Αρμένιδες, οι οποίοι σε κάποια φάση επέλεξαν εντός ή εκτός εισαγωγικών να μετακινηθούν προσπαθώντας να δημιουργηθεί ένα εθνικό κράτος πλέον Αρμενίας. Γιατί τότε ήταν περιοχή χωρίς να έχουν εθνότητα, χωρίς να έχουν κράτος. Και γι' αυτό τους θεωρούσαν και απάτριδες από ό,τι λέγανε. Δεν υπήρχε μια χώρα στην οποία να έχουν αναφορά. Στην Αρμένικη, στο μεγάλο τον μπλόκο πληρώσανε πολύ. Πληρώσαν και το ότι ήταν Αρμένιδες, πέρα από το ότι ήταν. Το 1947, πριν φουντώσει ο Εμφύλιος, είχε επισκεφθεί ο Μικογιάν την Ελλάδα και περιοδεύοντας στο Βρομπούτι, τους είπε ότι φτιάχνουμε μια νέα Αρμενία στη Σοβιετική Ένωση και μπορείτε να έρθετε εκεί. Και πάρα πολλοί φύγανε και πουλάγανε τις παράγκες, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Δηλαδή η δική μου οικογένεια έτσι πήρε παράγκα στο Βρομπούτι και μετά έτσι βρέθηκε στον Τάβρο, ας πούμε. Απλά να πω, ο Ξηρουδάκης είναι ο γνωστός Νίκος Ξηρουδάκης, έτσι είναι η εργασία του, ας πούμε, και τα λοιπά. Λοιπόν, να πω όμως κάτι για τις πολυκατοικίες που είπαμε στη συγγνώμη ένα λεπτό. Απλά για τις πολυκατοικίες του Δουρμπούντι, ποιο είναι το θέμα, ότι έχει μείνει το παλιό οικιστικό απόθεμα. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, τα αδιόρθωτα του Μεταξά, που έγινε εδώ η ανάπλαση, είναι τα αντίστοιχα, οι αντίστοιχες πολυκατοικίες πίσω από το ξενοδοχείο του Δουρμπούντι, ήταν οι παλιές, που αυτές έμειναν στο Δουρμπούντι τη δεκαετία του 30. Μετά από τη σφυρίδα τη Αλεξάνδρα. Η σύγκριση νομίζω ότι κάπως ρίχνει το Δουρμπούντι και δεν είναι θετική. Καταλαβαίνετε πως το... Στην Καλυφαία όμως έχουν μείνει, αλλά κατοικούνται. Και στην Καλυφαία έχουν μείνει αυτές που είναι του Μεταξά. Είναι πίσω από την αγορά της Καλυφαίας, αλλά κατοικούνται. Και όποιος πάει από εδώ πέρα, επειδή είμαστε όλοι ταυριώτες, όποιος πάει καλό είναι να δει και τις σφαίρες από τον φίλο και τον αντίστοιχο. Πάντως, είναι αυτό, αλλά η εικόνα που έχω είναι ότι μια από αυτές τις πολυκατοικίες, τις 8 παλιές, είναι που είναι πλήρως εγκαταλελειμμένοι. Όλες οι άλλες κατοικούνται με τα... Εντάξει, φυσικά έχω πολλά κενά, ναι, δυστυχώς. Το μεταξύ όσον αφορά την ανάπλαση, να πω κάτι, δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή αυτό που είπατε προηγουμένως, όχι πάνω ανάπλαση, να τις κατεδαφίσουν και να γίνει κάτι νέο, δεν μπορεί να γίνει αν δεν συμφωνήσουν οι κάτοικοι, οι ιδιοκτήτες, συγγνώμη, οι οποίοι είναι πολλοί. Και εδώ πέρα υπάρχει και ένα ζήτημα. Αυτό που ανέφερε και ένας κύριος, δεν ξέρω πού έχει φύγει προηγουμένως, ότι η γη δεν ανήκει στους πρόσφυγες. Ναι, η γη δεν ανήκει στους πρόσφυγες. Η γη ανήκει στο δημόσιο, στο κράτος, το οποίο το παραχώρησε στους πρόσφυγες για να χτίσουν τις πολυκατοικίες αυτές. Επομένως, τι γίνεται με τα διαμερίσματα αυτά. Σε μια κανονική πολυκατοικία, ας πούμε, της παροχής, ο κάθε ιδιοκτήτης έχει και γη επί του υποπαίδου. Αυτό δεν συμβαίνει σε αυτές τις πολυκατοικίες. Επομένως, αν πέσουν και γίνει κάτι νέο,
θα είναι κάτι πολύ ευτελές, ενδεχομένως δεν θα μπορεί να γίνει, γιατί αυτά είναι ας πούμε 30-40 τετραγωνικά, τα παλιά του Δημοτίου. Επομένως, κάθε ιδιοκτήτης τι θα πάρει άραγε. Γι' αυτό εδώ χρειάζεται να μπει, μάλλον να δημιουργηθεί ένας φορέας, όπως αντίστοιχη ΔΕΠΟΣ, που έκανε το πρόγραμμα ανάπλασης του, το υπέροχο αυτό πρόγραμμα ανάπλασης του, στο οικοδομικό τετράγωνο, για να μπορέσουν να μπουν, να πάρουν πάλι ένα διαμέρισμα οι άνθρωποι αυτοί και όχι να χάσουν και το διαμέρισμα που έχουν. Και τις πολυκατοικίες Αλεξάνδρας. Ναι, ναι, όπως τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας. Δεν τους αφήνουν απέξω να κάνουν τίποτα. Γιατί η γη ανήκει στο κράτος, το οποίο νομίζω πλέον δόθηκε στο δημόσιο. Να θέλω να συγκρατήσουν, το λέω αυτό γιατί πέρα με την εξαρτήτη και ξέρω την περίπτωση. Εδώ μπροστά. Α, καλύφθηκα, ήταν σχετικά με τις πολυκατοικίες του Δημοτίου, οπότε θα τα απαντήσετε στη συνέχεια. Πάντως ένα πράγμα που πρέπει να σχολιάσουμε, επειδή έγιναν ερωτήσεις ότι ποια είναι η κατάσταση μέσα στα σπίτια, ότι ο κάθε ιδιοκτήτης έκανε αναπλάσεις και τροποποιήσεις μέσα. Δηλαδή, μπαλκόνι ενώθηκε με την κουζίνα και μπήκε τζαμαρία, χώροι ενοποιήθηκαν, στο ισόγειο, στο πρώτο όροφο στο ισόγειο, κάποιοι ανοίξανε και σκαλάκια και φτιάξανε και προσωπικό κήπο, ας πούμε, κτλ. Δηλαδή, αν κάνει κανείς κάποιες βόλτες εδώ στις γειτονιές, νομίζω ότι ίσως τέτοια πράγματα πρέπει να γίνουν παντού και στη Φιλαδέλφεια και στο Ρέντι εδώ που υπάρχει στη Μέτρο Ράνη, σε όλη αυτού του τύπου τις πολυκατοικίες γίνανε τέτοιες επιλογές. Και κάτι θέλω να πούμε ότι η αλληλεγγύη εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα στο Ντάβλο, το Ντάβλο εξακολουθεί να είναι γειτονιά. Οι κάτοικοι δεν είναι ανώνυμοι, δεν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει ας πούμε, στην Καλυθέα, μη ανωνυμή κτλ. Οι κάτοικοι βρίσκονται με κέντρο το σχολείο, με κέντρο τις πλατείες. Υπάρχει αλληλεγγύη, ξέρει ο ένας τον άλλο. Και τώρα λίγο λιγότερο, αλλά όσο ήταν και ο Μακαλόπουλος, ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, όταν ο Μακαλόπουλος έφυγε στην γειτονιά, χαιρετούσε όλους τους στρατιώτες, με χειραψία, με το όνομά τους, ήξερε τι γίνεται. Ο Ντάβρος γενικά είναι μια γειτονιά διαδοχικών κυμάτων προσφυγιάς και με κατοίκους που δεν έχουν να κάνουν πιθανά στενά με τις πολυκατοικίες. Δηλαδή, μετά από αυτά που ανέφερε η Νικολίνα, μιλώντας ας πούμε, για αυτές τις πολυκατοικίες, και έχουμε και άλλα κύματα προσφύγων. Δηλαδή, και τις αρχές δεκαετίας του 90, πάρα πολλοί πρόσφυγες από την Αλβανία, πάρα πολλοί πρόσφυγες από το Πακιστάν και από το Μπαγκλαντές. Όταν έγιναν οι πρώτες απογραφές και δόθηκαν οι πράσινες κάρτες το 95, δεν θυμάμαι πότε ήταν, ο κάτω Ντάβρος, η περιοχή του Εσταυρωμένου, τα Περιβόλια και τέτοια, ήταν από τις πιο πυκνές περιοχές που ζούσαν άνθρωποι από αυτές τις χώρες, ας πούμε. Οι εσωτερικοί μετανάστες τη δεκαετία του 60, του 70, που ερχόντουσαν εδώ για να βρουν δουλειά, ερχόντουσαν στον Ντάβρο, γιατί και ο Ντάβρος αλλά και όλος ο άξονας της οδού Πειραιός, Μοσχάτο, Ρέντι κτλ. Έχει πάρα πολλές βιομηχανίες και υπήρχαν δουλειές εδώ πέρα. Ήταν πάντα μια τέτοια περιοχή. Επίσης, μια ακόμα παρατήρηση, επειδή το αναφέρθηκε για την ιστορία του Ντάβρου στην Εθνική Αντίσταση, υπάρχει και το πολύ καλό βιβλίο του Δημήτρη του Σούτου, του πρώην Δήμαρχου του Ντάβρου, «Οι Ταβριώτες στην Αντίσταση», που έχει πάρα πολλά στοιχεία. Τώρα έχει συσταθεί και ομάδα προφορικής ιστορίας στον Ντάβρο και θα βγουν και από εκεί πάρα πολλά πράγματα. Συγγνώμη, αυτό που ήθελα να πω για τα νέα κύματα μετανάστευσης και σαφώς ισχύει αυτό και το ανέδειξα μέσα στη διατριβή μου. Απλά δεν ήθελα, έμεινα ας πούμε στην ιστορία του και στην ιστορία αυτών των πολυκατοικιών και στις σχέσεις μεταξύ των παλαιών κατοίκων, γιατί νομίζω ότι έτσι είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για εσάς, για το κοινό. Σαφώς και ήδη από τη δεκαετία του 80 και από τη στιγμή μάλιστα πλέον που είχαν πάρει οι άνθρωποι αυτοί το τελικό παραχωρητήριο μπορούσαν να είτε να νοικιάσουν είτε να πουλήσουν τα διαμερίσματά τους και ξαναέρχονται νέοι πρόσφυγες και μετανάστες, νέοι κάτοικοι στην περιοχή αυτή και έτσι βλέπουμε μια συνέχεια σε αυτή την προσφυγική μεταναστευτική ιστορία της γειτονιάς.
Να κάνω μια ερώτηση που μένω μιλάτε στο χαρκό. Σε παραδεισίνο που σε ποιο σημείο είναι, τα αύριο Καλυθέα είναι και σε ποιο σημείο είναι η πλατεία. Καλυθέα είναι. Σκοντά στο χώρο του τρένου, απέρα από το χώρο του τρένου, το χαρκοπείο είναι απέρα από το χώρο του τρένου. Ή συμβιτανίδες. Όχι, και είναι συμβιτανίδες. Το χαρκοπείο που είναι. Σιλά, 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 σιλά. Ευχαριστούμε πολύ για την. Ωραία. Θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις με άλλα θέματα από τη συλλογικότητα εργαζόμενη κάτι κοιτάζουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Νικολίνα. Με ένα λεπτό το θα κλείσουμε. Ρωτάει το παιδάκι του πατέρα του, μα τι σημαίνει σοβινιστής. Σοβινιστής, παιδί μου, είναι αυτός που νομίζει ότι η χώρα του είναι πιο όμορφη από τον τάβρο μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.